Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Η αποκάλυψη του Αναστάση Ροηλού για τον δρόμο προς το φινάλε της Μάγισσας. Οι ανατροπές ξεκινούν ήδη από σήμερα. Δεν θα είναι η διαδρομή ήρεμη ή μέχρι τις αρχές Μαΐου, όταν θα φτάσουμε στο τέλος της Μάγισσας, της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής της φετινής σεζόν. Το εκμυστηρεύτηκε και με συνέντευξή του ο Αναστάσης Ροηλός, το λένε και οι τελευταίες πληροφορίες. Μία συγκινητική στιγμή, μία μεγάλη τιμωρία και δύο σημαντικοί χωρισμοί θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια, όπως και μία μετακόμιση. Πριν φτάσουμε στη στιγμή που η Θεοφανό γίνεται μαμά, να σταθώ σε δύο συγκλονιστικές σκηνές που θα δει στη Μάγισσα το επόμενο τριήμερο. Μία τη στιγμή που η Κατερίνα Λέχου ως Δαμιανή θα ευχαριστήσει την Πολυξένη για τη θυσία που κάνει να πάρει όλη την ευθύνη για τη δολοφονία του μωρού πάνω της και η στιγμή που η πιστή υπηρέτρια της θα κρεμαστεί με εντολή του Μάρκου στον πύργο. Η Δαμιανή καταραίει συναισθηματικά. Έχει χάσει τον γιο της Τζανή, έχει χάσει και τον πιο έμπιστο άνθρωπο της. Ο Μιχαήλ ήδη την βάζει στο περιθώριο. Η αρχόντισσα των Λασκαραίων παίρνει έναν δρόμο δίχως επιστροφή πλέον. Εκείνη βέβαια τα προξένει σε όλα. Όλα πλέον γίνονται γρήγορα, αλλά όπως εκμυστηρεύτηκε σήμερα μιλώντας στην εκπομπή της Μπέτης Μαγκύρα ο Αναστάσης Ροηλός, τίποτε από όσα θα συμβούν μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν μπορούν να μας δώσουν την ακριβή αίσθηση του τέλους της σειράς. Την Τετάρτη θα δούμε το 61ο επεισόδιο. Άρα όπως καταλαβαίνεις σε 12 επεισόδια, μετά θα έχουμε το τέλος. Και είναι η πρώτη φορά που επίσημα το μαθαίνουμε. Ο ίδιος από εδώ και πέρα ξεκινά μία νέα πορεία. Βιώνει μία μεγάλη απογοήτευση όταν ο Μάρκος ανακαλύπτει εκείνον και τη Θεοφανό στο κρυσφύγετό τους και παίρνει για πρώτη φορά στην αγκαλιά του τον γιο του. Μονόδρομος πια η επιστροφή όλων στον πύργο των Λασκαραίων. Όπως καταλαβαίνεις η μεταξία, με το που θα δει την επιστροφή της Θεοφανός μαζί με τον μωρό, θα επαναστατήσει ξανά. Μόνο που αυτή τη φορά ο Μάρκος θα τη χωρίσει οριστικά και θα τη ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Εκεί που ήδη βρίσκεται πια ο Τζανής, αλλά κανείς δεν το ξέρει ακόμη. Ο Αντρέη μετακομίζει προς το παρόν στη σπηλιά που έμενε ο πατέρας του Τζανέτος, μέχρι να αποφασίσει πως θα απεγκλωβίσει τη Θεοφανό από όλο αυτό που ζει. Αναγκαστικά το ζευγάρι χωρίζει για λίγο, μέχρι να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις. Άλλωστε σε λίγο καιρό, ο Τζανής μαζί με τον Σπήλιο Γερακάρη ξεκινούν τον πόλεμο κατά του Μάρκου. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.